Να έρθει καλησπέρα, να καλησπέρισω όσους βρίσκονται στην συνέντευξη πρώτη και όσους μας βλέπουν από μακριά. Η σημερινή θεματολογία είναι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρά μια μέθοδο που είναι πρωτοποριακή και που στη συζήτηση που είχαμε και προηγουμένω με τον λόγο τη κυριαρχία, θα μπορούσε να έχει και μεγάλη στρατοπική ευρεία προοπτική στην Ελλάδα. Αφορά τη χρήση των ραδιοσυστημάτων στην αντιμετώπιση των όσων περιορίζουν. Η ομιλήτριά μα, την οποία καλωσορίζω και την ευχαριστώ, η συνάδελφο, φίλη και συμπητήτρια, κυρία Μισήνη Γκέλη, είναι ο άνθρωπο που έφερε την έφερο κατεξοχή στην Ελλάδα, μεταλαμβαίνει και κάνει και κάθε προσπάθεια, και νομίζω και το σημερινό αποτελεί μια τη προσπάθειά τη, στο να διαδοθεί αυτή η μέθοδο στον ελληνικό χώρο. Επομένως, Μισήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι πάλι μαζί μα και σε ευχαριστούμε για την προθυμία να σκάλει αυτή την ομιλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είμαστε επιχείρηση μέχρι εδώ και την ευχαριστούμε, θα μα δώσει την σκοπιά κλινική πάνω στο θέμα. Επομένως, έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με δύο πολύ κατάλληλους ανθρώπους να ενημερωθούμε για το συγκεκριμένο θέμα. Επομένως, το βήμα σε εσά, κύριε Γκέλη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για την τιμητική πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηδάκη. Ευχαριστώ πολύ το ακροατήριο που αυτή την ώρα διατίθεται για να παρακολουθήσει την ομιλία μου. Το θέμα μου αφορά τον... Παρακαλώ, βλέπετε πιστεύω ότι η διαφάνεια... Μια χαρά. Ωραία. Τον καυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες σε όζους του θηροειδούς αδένη. Το 2020 η Ευρωπαϊκή Θηροειδική Εταιρεία, μάλλον πάρα πολλές εταιρείες το 2022, οι οποίες έχουν αντικείμενο που συσχετίζεται με το θηροειδή αδένα, δημοσίευσαν στο HeadNet οδηγίες για την βέλτιστη πρακτική στο θερμοκαυτηριασμό του θηροειδούς. Το 2020, βέβαια, η Ευρωπαϊκή Θηροειδική Εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας έχουν δημοσιεύσει οδηγία κλινικής πρακτικής για τη χρήση κατάλυσης υπό απεικονιστική καθοδήγηση σε καλοήθη θηροειδικό όζο. Και το 2021, πάλι η ΕΤΑ, σε συνεργασία με τη ΣΥΡΣΕ, δημοσίευσαν συστάσεις για τη θεραπεία των κακοήθων όζων του θηροειδούς με θερμική κατάλυση. Η χρήση των διαδικασιών καθοδηγούμενης υπερηχογραφικά θερμικής κατάλυσης για τη θεραπεία τόσο των καλοήθων όσο και των κακοήθων παθήσεων του θηροειδούς κερδίζει αυξανόμενο ενδιαφέρον. Οι οδηγίες αυτές αναπτύχθηκαν σαν μια διεθνή διεπιστημονική δήλωση που βασίζεται σε τεκμήρια με κύρια εστίαση στην κατάλυση με ραδιοσυχνότητες και προορίζεται να χρησιμεύσει ως εγχειρίδιο για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών των τεχνολογιών κατάλυσης. Βασίστηκαν σε μια ολοκληρωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη δημιουργία προτάσεων βέλτιστων πρακτικών. Δημιουργήθηκαν έτσι 18 συστάσεις βέλτιστης πρακτικής που αφορούν την προεπεμβατική διαδικασία, την τεχνική, τη μεταεγχειρητική διαχείριση, την αποτελεσματικότητα, πιθανές επιπλοκές και αντιμετώπιση αυτών των επιπλοκών και την εκτέλεση της διαδικασίας. Η προεπεμβατική διαδικασία και η θερμική κατάλυση αφορά καλοήθεις θηροειδικούς όζους για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, κυταρολογικά προσδιόριστους θηροειδικούς όζους, κακοήθη θηροειδική νόσο, υπερηχογραφική αξιολόγηση και εκτίμηση του θηροειδούς, αξιολόγηση της φωνής των φωνητικών χορδών και των λαργικών νεύρων, δήλωση συγκατάθεσης και αποδοχής, γενική αξιολόγηση της κατάλληλης διαδικασίας επέμβασης και διαχείριση της αντιπικτικής αγωγής. Στην πρώτη σύσταση αναφέρεται ότι η περιχογραφικά καθοδηγούμενη θερμική κατάλυση μπορεί να είναι πρώτης γραμμής θεραπευτική αντιμετώπιση αντί του χειρουργείου για συμπτωματικούς καλοήθεις όζους για τη βελτίωση των συμπτωμάτων ή των κοσμητικών προβλημάτων που προκαλούν. Στόχος είναι η μείωση του όγκου του όζου και όχι η πλήρης αφαίρεσή του. Η θερμική κατάλυση θα πρέπει να προτείνεται κυρίως σε ασθενείς με όζους που έχουν μείζωνα διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση από τα 30 χιλιοστά, που συνεχίσουν να αναπτύσσονται σταθερά και που αρχίζουν να προκαλούν τοπική ενόχληση. Οι οδηγίες της Κορεάτικης Ακτινολογικής Εταιρείας Θηροειδούς προτείνουν η θερμική κατάλυση να εφαρμόζεται σε όζους
που έχουν μείζωνα διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση από τα 20 χιλιοστά. Δεν συνιστάται η κατάλυση σε ασυμπτωματικούς όζους. Απαιτείται καλοήθιστη τερολογική διάγνωση Bethesda 2 από το σχεδιασμό της κατάλυσης, για το σχεδιασμό της κατάλυσης, προκειμένου να ελεγχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να χαθεί μία κακοήθης βλάβη και να αναβληθεί η θεραπεία της. Μία δεύτερη παρακέντηση είναι απαραίτητη, εκτός αν ο όζος είναι σπογκοειδής ή κυστικός. Δεν συνιστάται θερμική κατάλυση σε όζους European Tyrants 5. Σε ασθενείς με συμπιεστική ή πολυοζώδη βροχοκύλη δεν ενδείκνεται η κατάλυση και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη χειρουργική επέμβαση λόγω της ανεπαρκούς αποτελεσματικότητας και της ανάγκης πολλαπλών θεραπείων. Σε αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να διενεργείται προσεκτική αξιολόγηση με αξονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία προκειμένου να αποκλείεται η παρουσία ενδοθωρακικής επέκτασης ή δυνητικά απειλητικής συμπίεσης των ζωτικών δομών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πολυοζώδης βροχοκύλης, εάν αποφασιστεί τελικά να γίνει θερμική κατάλυση, θα πρέπει να περιορίζεται σε ασθενείς με κυρίαρχο όζο που δεν είναι υποψήφιοι. Συγγνώμη. Κάτι έγινε. Μισό λεπτούλη, με συγχωρείτε. Που δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση του θυροειδούς ως παρηγορητική επιλογή θεραπείας. Οι νόσος Graves και η τοξική πολυοζώδης βροχοκύλη δεν είναι κατάλληλες για θερμική κατάλυση. Η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη θερμική κατάλυση μπορεί να είναι ασφαλής εναλλακτική θεραπευτική αντιμετώπιση, αν και λιγότερο αποτελεσματική από το χειρουργείο ή το ραδιενεργό ιόδιο στην ομολοποίηση της θυροειδικής λειτουργίας σε ασθενείς με αυτόνομα λειτουργικό όζο, όταν υπάρχουν αντενδείξεις για χειρουργείο ή ραδιενεργό ιόδιο. Σε περίπτωση υπερλειτουργικού όζου, ο υπερθυροειδισμός θα πρέπει πρώτα να ελέγχεται με αντιθυροειδικά φάρμακα και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να συζητούνται με τον ασθενή τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της θεραπείας με ραδιενεργό ιόδιο. Η κατάλυση θα πρέπει να εξετάζεται κυρίως σε νεαρούς ασθενείς με μικρό αυτόνομο λειτουργικό όζο και ατελή καταστολή του θυροειδικού παρενχύματος λόγω μεγάλης πιθανότητας ομαλοποίησης της θυροειδικής λειτουργίας, της αποφυγής της ακτινοβολίας και του περιορισμού του κινδύνου όψιμου υποθυροειδισμού. Η θεραπεία με λέιζερ ή ραδιοσυγνότητες σε συνδυασμό με ραδιενεργό ιόδιο μπορεί να εξεταστεί σε επιλεγμένους ασθενείς με μεγάλο αυτόνομο λειτουργικό όζο που προκαλεί τοπικά συμπτώματα πίεσης προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερη μείωση του όγκου του όζου και χρήση χαμηλότερης δόσης ραδιενεργού ιωδίου. Φυσικά, η περιχογραφικά καθοδηγούμενη κατάλυση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ασθενείς με το κατάλληλο φυλλώδες μικροκαρκίνωμα που δεν δύναται ή αρνούνται να χειρουργηθούν ή να παρακολουθούνται επισταμμένα. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και σε ασθενείς με την κατάλληλη τοπική υποτροπή από φυλλώδες καρκίνωμα που δεν δύναται ή αρνούνται να χειρουργηθούν ή να παρακολουθούνται επισταμμένα. Η προεπεμβατική βιοχημική και απεικονιστική αξιολόγηση σκοπεύει στον καθορισμό της θεραπευτικής έναντι της παρηγορητικής αντιμετώπισης της τοπικής υποτροπής από φυλλώδες καρκίνων. Σε κάθε υποψήφιο θα πρέπει να γίνεται υποκειμενική αξιολόγηση της φωνής πριν από την κατάλυση, ενώ σε ασθενείς με εξασθένηση φωνής ή βράχος που σχετίζονται με προηγούμενο χειρουργείο θα πρέπει να γίνεται λαρυγκοσκόπηση και αξιολόγηση της κινητικότητας των φωνητικών κορδών. Η λαρυγκοσκόπηση θα πρέπει να γίνεται και όταν πρόκειται να γίνει κατάλυση σε ένα θυροειδικό λοβό εφόσον έχει προηγηθεί θερμική κατάλυση στον αντίθετο λοβό. Πρέπει να γίνεται πλήρης απεικονιστική, βιοχημική, κλινική και συμπτωματική αξιολόγηση, η οποία καλό είναι να αποτυπώνεται σε checklist πριν από την κατάλυση. Εδώ δίπλα στην εικόνα βλέπουμε ότι θα πρέπει να σημειώνεται αν έχουν προηγηθεί δύο προηγούμενες παρακεντήσεις, εάν υπάρχει τοπική μεταστατική νόσος ή υψηλού κινδύνου υπερηχογραφικά όζος, πώς είναι η βασική θυροειδική λειτουργία, εάν υπάρχουν νοσηνοσηρότητες, επίσης αντιαιμοπαταλιακή και αντιθρομβωτική αγωγή, πώς είναι οι ορμόνες του θυροειδούς, ιστορικό χειρουργείο, στον τράχυλο, στο θυροειδή ή στο στήθος και πόσο είναι ο σωματότυπος του ασθενή, το βάρος του για τη διαχείριση της τοπικής αναισθησίας.
Επίσης, θα πρέπει να γίνεται, να δίνεται φόρμα συγκατάθεσης, για την οποία θα μιλήσω πιο κάτω, και να συμπληρώνεται το συμπνευματικό σκορ, εάν είναι 0 έως 10 τα συμπτώματα, ή το κοσμητικό σκορ, το συμπληρώνει ο ιατρός, από 1 έως 4. Πώς είναι η φωνή και αν έχει γίνει λαρυγκοσκόπηση. Επίσης, και στην κακοήθεια θα πρέπει να αποτυπώνεται σε checklist εάν έχει γίνει βιοψία, εάν έχει γίνει έκκλημα θύρος φερήνης ή core biopsy, ποιο είναι το μέγεθος και η εντόπιση της υποτροπής, στο υπερηχογράφημα, στην αξονική, τη μαγνητική, και αν υπάρχουν λειτουργικές εικόνες, spin τηρογράφημα ή PET-CT, και πώς επίσης είναι και το βιοχημικό προφίλ του ασθενή. Στην έγγραφη συγκατάθεση, ο ασθενής θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται και προφορικά, η οποία θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται και προφορικά, αλλά και εγγράφος, θα πρέπει να έχει γίνει πλήρης ενημέρωση για τις διάφορες διαθέσιμες επιλογές διαχείρισης του όζου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, της θερμικής κατάλυσης και του χειρουργείου, των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών που έχουν. Να αναφέρονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας της κατάλυσης, ότι θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη συμμόρφωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πιθανές επιπλοκές όπως είναι πόνος στον τράχυλο, στο στήθος, στην πλάτη, στα δόντια, στα αυτιά, σύμβαμα στα νεύρα, βράχος φωνής ή σύνδρομο Χόρνερ, κάψιμο δέρματος, αιμάτωμα ή αιμορραγία που μπορεί να χρειαστεί ανοιχτή παρέμβαση, καθυστερημένη ρήξη του όζου και σύμβαμα στον ισοφάγο ή την τραχεία. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται η αναμενόμενη μείωση του μεγέθους του όζου, που συνήθως δεν σχετίζεται με την πλήρη εξαφάνιση και την πιθανή αναγέννηση με την πάροδο του χρόνου, καθώς και την ανάγκη πρόσθετης κατάλυσης ή χειρουργικής επέμβασης. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται η ανάγκη, να συντονίζεται η ανάγκη της μακροπρόθεσμης παρακολούθησης. Τώρα, όσον αφορά την τεχνική, για τους σκιστικούς όζους, σαν πρώτη γραμμή θεραπεία θεωρείται η αλκοόλη, ενώ για τους συμπαγείς ή μεικτού τύπου καλοήθους όζους είναι οι ραδιοσυχνότητες και το λέιζερ. Τα μικροκύματα θεωρούνται μέχρι στιγμής θεραπεία δεύτερης γραμμής, ενώ το HIFU σε επιλεγμένα μόνο περιστατικά. Όταν το επιτρέπει η κατάσταση των ασθενών και κατόπιν επιθυμίας τους, η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται με τοπική αναισθησία και τον καλύτερο έλεγχο των περιεπεμβατικών επιπλοκών. Και επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τεχνική του υδροδιαχωρισμού για το διαχωρισμό του όζου από τις ζωτικές και χρήσιμες δομές του τραχύλου. Η κατάλυση πραγματοποιείται στο χειρουργείο ή στην αίθουσα επεμβατικής ακτινολογίας και η τοπική, με τοπική ή νευροληπτική αναισθησία. Εδώ εγχύεται, βλέπουμε, το τοπικό αναισθητικό λιδοκαίνη 2% στο δέρμα, στους μύες του τραχύλου και στην κάψα του θηροειδούς και κατά μήκος της αναμενόμενης πορείας της βελόνας. Εδώ πρόκειται για μια υποτροπή και κατόπιν γίνεται, πριν ξεκινήσει η κατάλυση, θα πρέπει να γίνεται έγχυση διαλύματος δεξτρόζης 5% σε θερμοκρασία 4 βαθμών Κελσίου ανάμεσα στην υποτροπή στην προκειμένη περίπτωση και στο παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο, την τραχεία και τα μεγάλα αγγεία, σχηματίζοντας ένα υγρό φράγμα 5 χιλιοστά ώστε να προστατεύονται οι κρίσιμες δομές. Εδώ είναι διάφορες εικόνες με την τεχνική του υδροδιαχωρισμού ανάλογα σε ποια περιοχή και ποια πρέπει να είναι η έκταση του υδροδιαχωρισμού όταν εντοπίζεται ο όζος σε διάφορες θέσεις του θηροειδή. Η ροή του διαλύματος της δεξτρόζης μπορεί και πρέπει να είναι συνεχής. Η διαδικασία πραγματοποιείται freehand με τη χρήση τεχνικής κινούμενου στόχου, με την εισαγωγή διατηρησιμού ηλεκτροδίων ραδιοσυχνότητας 18 έως 19 G εσωτερικά ψυχόμενα με ενεργό άκρο 5, 7 και 10 χιλιοστά ή αν έχουμε λέιζερ οπτικές σύνες 21G-4 με ενεργό άκρο 5 χιλιοστά ή αντένες μικροκυμάτων 17-18G και ενεργό άκρο 10-20 χιλιοστά, υπό την καθοδήγηση περίχουν σε πραγματικό χρόνο. Η κατάλυση αρχίζει μόνο όταν η άκρη του ηλεκτροδίου απεικονίζεται στους υπερήχους. Η συνεχής παρακολούθηση περιεχογραφικά της θέσης του ηλεκτροδίου σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συστήνεται αυστηρά. Η τεχνητή του κινούμενου στόχου και η διαϊθμική προσπέλαση χρησιμοποιείται για προστασία των ζωτικών δομών του τραχύλου από τη θερμότητα. Εδώ βλέπουμε ένα animation, ένα video animation, όπου έχουμε τον θηροειδικό όζο και βλέπουμε ότι δια του ισθμού η βελόνα εισέρχεται
εντός του Όζου και κυρίως στο οπίσθιο κατώτερο τμήμα του Όζου και βλέπουμε ότι με αυτόν τον τρόπο πώς προστατεύεται το παλίνδρομο λαρικικό νεύρο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Αρχίζει η κατάλυση με μικρές μονάδες καύτη ριασμού. Κατόπιν πηγαίνουμε πίσω, ξεκινώντας πάλι από το οπίσθιο τμήμα, συνεχίζουμε τον καυτηριασμό, έως ότου καλύψουμε με αυτόν τον τρόπο ολόκληρο τον όγκο του όζου. Όταν ολοκληρωθεί η κατάλυση, βλέπουμε ότι έχει προστατευτεί το επικίνδυνο τρίγωνο με το παλίνδρομο λαργικό νεύρο και ένα μήνα αργότερα ο όζος που έχει μικρύνει μπορούμε, αν μας ενοχλεί αυτό το τμήμα του όζου που έχει μείνει αθεράπευτο, να πάμε και να το κάψουμε σε δεύτερο χρόνο χωρίς να κινδυνεύει η κρίσιμη αυτή δομή. Οι ασθενείς θα πρέπει να κληθούν να αναφέρουν έναρξη πόνου στον τράχυλο και αυτό οφείλεται σε θέρμανση της κάψας του θυροειδούς και απαιτεί διακοπή της θεραπείας και επανατοποθέτηση του ηλεκτροδίου. Εδώ είναι περιστατικά κάποια δικά μας που βλέπουμε πώς εισέρχεται το ηλεκτρόδιο. Εδώ είναι το επικίνδυνο τρίγωνο σε αυτή τη σημεία. Εισέρχεται εδώ στο οπίσθιο κατώτερο τμήμα του όζου και αρχίζει η κατάλυση. Βλέπουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Και κατόπιν συνεχίζουμε, έχουμε ήδη καταλύσει αυτά τα τμήματα εδώ του όζου και συνεχίζουμε την κατάλυση. Έως ότου ολοκληρωθεί η κατάλυση και βλέπουμε ότι έχει και η περιφέρεια του όζου γεμίσει με τις ατμοποιημένες πρωτεΐνες του όζου. Συνεχής παρακολούθηση των ζωτικών σημείων δεν είναι συνολικά απαραίτητη σε όλες τις τεχνικές θερμικής κατάλυσης. Σε περιπτώσεις καταστολής θα πρέπει να ακολουθούνται υπάρχουσες οδηγίες από την αναισθησιολογική εταιρεία. Κατά τη διαδικασία, η συχνή κατάποση και η κίνηση του κεφαλιού θα πρέπει να αποφεύγονται και ως εκ τούτου μια ήπια καταστολή μπορεί να είναι χρήσιμη για τη διατήρηση της χαράρωσης του ασθενούς καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Απαραίτητη βέβαια σε καταστολή είναι η παρουσία αναισθησιολόγου και η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης του καρδιακού ρυθμού και του οξύμετρου απαιτείται και είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις καταστολής. Τώρα, όσον αφορά την μετεπεμβατική εκτίμηση, είναι η άμεση μετεπεμβατική διαχείριση και η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση. Απαιτείται άμεση κλινική και υπεροχογραφική αξιολόγηση των τυχών οξέων επιπλοκών, π.χ. αιμάτωμα, έγκαυμα ή βλάβη στην κάψα και γενικότερα της περιοχής της κατάλυσης. Η υποκειμενική αξιολόγηση της φωνής μετά την κατάλυση πρέπει να γίνεται από το θεράποντα ιατρό σε κάθε ασθενή. Αλλαγές στη φωνή σε σύγκριση με το προεπεμβατικό στάδιο, όταν αναφέρονται από τον ασθενή ή ανακαλύπτονται από τον γιατρό, χρήζουν άμεσης λαρυγκοσκόπησης. Επίσης, μόλις τελειώσει η κατάλυση, γίνεται άμεση ήπια πίεση του τραχύλου με παγοκίστη για την πρόληψη τροπικής αιμορραγίας και θερμικού τραυματισμού του δέρματος. Υπερηχογραφικά ο καυτεριασμένος όζος εμφανίζεται ως ήπια υποηχογενής και ανομοιογενής με διάσπαρτα υπερηχογενή στοιχεία λόγω της ατμοποίησης των ιστών. Το έγχρωμο ντόπλερ υπερηχογράφημα δεν απεικονίζει αγκίωση στον θερμοκαυτεριασμένο όζο, ενώ οι ενισχυτές ηχογένειες μπορούν να αναδείξουν περιοχές του όζου που δεν έχουν καταλυθεί. Μετά τη διαδικασία μπορεί να χορηγηθεί παρεντερικά ένα αντιπλεγμονώδες σε περίπτωση πόνου, ακολουθούμενο από παυσίπονο χορηγούμενο πέρος, π.χ. παρακεταμόλη, 1000 mg δύο φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια των επόμενων 24 ωρών. Οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν οδηγίες να παρουσιαστούν για κλινική και υπερηχογραφική αξιολόγηση σε περίπτωση έντονου πόνου τοπικού ιδρύματος ή πυρετού που εμφανίζεται εντός της πρώτης εβδομάδας μετά τη θεραπεία. Τώρα, η αποτελεσματικότητα αφορά και την καλοήθη και την κακοήθη νόσο, καθώς και τις διάφορες τεχνικές θερμικής κατάλυσης.
Πρώτα έχουμε τον πρώτο επανέλεγχο που πρέπει να γίνεται σε διάστημα λιγότερο από 3 μήνες, όπου μετράται ανάλογα με τον όζο, ο όγκος, το συμπτωματικό αποτέλεσμα και το κοσμητικό αποτέλεσμα όταν πρόκειται για καλοήθη μη λειτουργικό όζο, η TSH και η TRIF4 όταν πρόκειται για καλοήθη αυτόνομα λειτουργικό όζο και ο όγκος της υποτροπής να γίνεται υπερηχογράφημα για τραχυλική μεταστατική νόσο ή θυροσφαιρίνη, τα αντιθυροσφαιρινικά αντισώματα, η TSH ορού, όταν πρόκειται για υποτροπή θηροειδικού καρκίνου, καθώς επίσης πρέπει να γίνεται και αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Είναι το ενδιάμεσο στάδιο, 3 έως 6 μήνες, όπου θα πρέπει στον καλοήθη λειτουργικό όζο να γίνεται και μέτρηση της TSH του ορού, ενώ στον καλοήθη αυτόνομο λειτουργικό όζο μπορεί να γίνει και ένα σπινδυρογράφημα με ιόδιο. Στην υποτροπή μετρώνται γίνονται οι ίδιες μετρήσεις, ενώ είναι και το όψιμο διάστημα σε 12 μήνες, όπου μπορεί ο καλοήθης μη λειτουργικός όζος να εξεταστεί και με CT ή μαγνητική. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ βέβαια. Στον καλοήθη αυτόνομα λειτουργικό όζο είναι ακριβώς οι ίδιες, όπως και στο ενδιάμεσο στάδιο, όπως επίσης και στην υποτροπή. Τώρα, η μείωση του όγκου του όζου σημαίνει ο αρχικός όγκος μείον τον τελικό όγκο διά του αρχικού όγκου επί 100. Η παρακολούθηση μετέπειτα γίνεται ετησίως ή κάθε 2 χρόνια, ανάλογα της ένδειξης από τον ενδοκρινολόγο για τα επόμενα 5 έτη. Απαιτείται προσεκτική τεκμηρίωση των αντικειμενικών και υποκειμενικών μετρήσεων, τόσο προεπεμβατικά όσο και κατά τη μετεπεμβατική παρακολούθηση, ώστε να καθιερωθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και οι προσδοκίες να είναι ρεαλιστικές. Μετά από τη θερμική κατάλυση καλοήθους όζου, η πρωταρχική αντικειμενική μέτρηση της αποτελεσματικότητας περιλαμβάνει την υπερηχογραφική μείωση του όγκου του όζου και τη διατήρηση ή την ομαλοποίηση της θηροειδικής λειτουργίας. Τα υποκειμενικά αποτελέσματα μπορούν επίσης να καθορίσουν την αποτελεσματικότητα. Η επαναλαμβανόμενη θερμική κατάλυση ενός καλοήθου όζους μπορεί να εξεταστεί για τον υπολοιπόμενο ζώδιστό όταν υπάρχουν παραμένοντα συμπτώματα ή αισθητικά προβλήματα. Μπορεί να γίνει επανάληψη της θεραπείας για επίμονο υπερθυροειδισμό όταν έχουμε αυτόνομα λειτουργικό όζο. Μετά την κατάλυση για υποτροπιάζουσα κακοήθεια, ο περιχωρηματικός προσδιορισμός του όγκου της κακοήθειας, η αξιολόγηση της κατάστασης της τοπικής υποτροπής και η θυροσφαιρίνη και τα αντιθυροσφαιρινικά αντισώματα ορού πραγματοποιούνται για αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Σε πρωτοπαθή κακοήθεια, η μέτρηση της μείωσης του όγκου υπερηχογραφικά ή η πλήρης κατάλυση της κακοήθους βλάβης μαζί με τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της εξέλιξης της νόσου είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του ογκολογικού αποτελέσματος. Γενικά, επιτυχημένη θεωρείται η κατάσταση στους καλοήθους όζους όταν υπάρχει μείωση του όγκου του όζου μεγαλύτερη ή ίση από το 50% του αρχικού όγκου στο έτος. Επίσης, θα πρέπει να συνυπάρχει και βελτίωση των συμπτωμάτων και αν εξετάζεται και το κοσμητικό αποτέλεσμα και βελτίωση αυτού του κοσμητικού προβλήματος. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα αποτελέσματα κυμαίνονται από 33 έως 58% στο πρώιμο στάδιο, από 51 έως 92% στο ενδιάμεσο στάδιο και από 75 έως 97% στο όψιμο στάδιο. Τα δικά μας αποτελέσματα από μία μελέτη που κάναμε σε 171 συνεδρίες σε 152 ασθενείς με 180 συμπτωματικούς καλοήθης θηροειδικούς όζους, βέβαια, το αρχικό διάστημα που είχα πρωτοξεκινήσει να κάνουμε τους ραδιοσυχνότητες από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2018, είχαμε 57% μείωση σε ένα μήνα, σε 152 ασθενείς, 77% σε 6 μήνες και 83% σε 12 μήνες. Τώρα, στο ένα βίντεο δείχνουμε όταν έχουμε ένα μεικτό ή κυστικό, κατεξοχήν κυστικό ή μεικτό όζο, θα πρέπει πρώτα να γίνεται αναρρόφηση πριν από την αρεφαή και μετά θα πρέπει να γίνεται ο θερμοκαυτηριασμός. Βλέπουμε στον όζο αυτό, ένα μήνα ήταν 8 ml ο όζος πριν ξεκινήσουμε τον καυτηριασμό και είναι ο πρώτος ασθενής που είχα κάνει, γι' αυτό και τον έχω βάλει και τον δείχνω. Ένα μήνα μετά βλέπουμε
μία μείωση του όζου 88%, ενώ 6 μήνες μετά έχουμε μείωση του όζου 92%. Αυτός ο όζος σχεδόν εξαφανίστηκε και έμεινε μία μικρή μετεγχειρητική ουλή. Εδώ είναι ένας μεικτού τύπου όζος στον ισθμό δεξιά με όγκο 60 ml σε μια θήλια στενή νεαρής ηλικίας και βλέπουμε ότι σχεδόν 3 μήνες μετά ο όζος απεικονίζεται με όγκο 3,4 ml και έχουμε μείωση 94% ήδη από το πρώτο τρίμηνο. Ένας άλλος ασθενής με έναν καλοήθη όζο στον αριστερό λοβό. Ξεκινάμε με ένα ml, 3, με έναν όζο με όγκο 3,2 ml. Βλέπουμε την αγκίωση, πόσο έντονη είναι και περιφερικά αλλά και μέσα στον όζο. Και βλέπουμε ένα μήνα μετά, έχουμε μία μείωση 63%. Ο όζος δεν έχει εσωτερική αγκίωση. Βλέπουμε ότι στον χρόνο έχουμε μία μείωση 0,01 ml, σχεδόν 100%, ενώ 24 μήνες μετά δεν βλέπουμε να απεικονίζεται καθόλου όζος. Βέβαια, σε αυτήν εδώ την ασθενή, θα σας δείξω και εικόνες λίγο αργότερα, είχαμε ρήξη του όζου σαν επιπλοκή, η οποία φαίνεται εδώ λίγο να απεικονίζεται και η οποία βέβαια πέρασε τελείως. Τώρα, όσον αφορά τον αριθμό των συνεδριών σύμφωνα με τον αρχικό όγκο του θηροειδικού όζου, από τη βιβλιογραφία λένε ότι αν ο όζος έχει όγκο 0 ως 10 ml, τότε οι συνεδρίες μπορεί να είναι 1,7 συν πλην 0,9 συνεδρίες, 10 έως 20, 2,8 συν πλην 1,7 και μεγαλύτερα από τα 20 ml, 3,8 συν πλην 1,5 συνεδρία. Βέβαια, ο όζος μπορεί να αναγεννηθεί. Έτσι, θεωρούνται 2 τα κορυφαία χρονικά σημεία για την αναγέννηση του όζου. Είναι οι 12 έως 24 μήνες και μετά το χρονικό διάστημα μετά τα 5 έτη από τον καυτηριασμό. Συνήθως η αναγέννηση του όζου αρχίζει από την καυτηρία στην περιοχή της περιφέρειας του όζου και προγνωστικό πρώιμο σημείο αναγέννησης είναι ο ζωτικός όγκος, ο vital volume, που είναι ο αρχικός όγκος μείον πλην με αφαίρεση του καυτηριασμένου όγκου. Ο ζωτικός όγκος και ο καυτηριασμένος όγκος είναι παράγοντες της αποτελεσματικότητας του καυτηριασμού, της αναγέννησης του όζου και της επανάληψης της θεραπείας. Η αύξηση του μεγέθους, η αναγέννηση του όζου μετά τη θεραπεία καθορίζεται ως η αύξηση του όγκου του όζου περισσότερο από το 50% του μικρότερου καταγεγραμμένου όγκου. Η συχνότητα που εμφανίζεται είναι στο 1 τέταρτο των θερμοκαυτηριασμένων όζων και είναι συχνότερη στο λέιζερ από ό,τι στις ραδιοσυχνότητες. Προγνωστικοί παράγοντες που ευνοούν την αναγέννηση είναι το αρχικό μεγάλο μέγεθος, η συμπαγή υφή, η περιφερική αγκίωση, η χαμηλή ενέργεια καυτηριασμού και η εντόπιση του πλειοψίων κρίσιμων δομών. Ενώ οι παράγοντες που δεν ευνοούν την αναγέννηση είναι η σωστή επιλογή του όζου που είναι υποψήφια για θεραπεία, το βελτιστοποίηση της τεχνικής για περιορισμό του ζωτικού υπολοιπόμενου όγκου, οι συσκευές που χρησιμοποιούνται και οι δοξιότητες του επεμβαίνοντα γιατρού. Οι γιατροί τώρα που πραγματοποιούν το υπερηχογράφημα του θηροειδούς κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης θα πρέπει να γνωρίζουν το χρονικό διάστημα αλλά και τα χαρακτηριστικά των δομικών αλλαγών που γίνονται στον όζο από τη θερμική κατάλυση, ώστε να μην περαρμηνευτούν καθυστερημένες δυνητικά ανησυχητικές αλλαγές στον όζο από την κατάλυση, παραδείγματος χάρη η έντονη υποηχογένεια που παρατηρείται σε κάποιες φορές, οι εσωτερικές αποτιτανώσεις και έτσι να μην στέλνουν διασθενείς αυτοί για παρακεντήσεις. Εμένα πολλές φορές όταν οι ασθενείς πάνε και κάνουν κάποιο περιχογράφημα σε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν ενημερωθεί ότι έχουν κάνει καυτηριασμό, πολλές φορές μου επιστρέφουν και μου ζητούν να τους κάνω παρακέντηση. Βέβαια, επειδή όταν τους παρακολουθώ εγώ βλέπω τις αλλαγές, συζητάω με τον ενδοκρινολόγο και αν κρίνω ότι η παρακέντηση δεν χρειάζεται, τότε δεν την κάνω. Και όσες φορές έχω υποχωρήσει και έχω κάνει την παρακέντηση, μας βγαίνει νεκρωτικό υλικό. Είπαμε ότι το 21 βγήκαν και οδηγίες για τα μικροκαρκινώματα και έτσι η χρήση της ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να εξεταστεί σε ασθενείς με διαφοροποιημένο θηλώδες καρκίνωμα στις ακόλουθες καταστάσεις.
στο θηλιώδες μικροκαρκίνωμα, σε ανεγχείρητο θηριωδικό καρκίνο, στην τραχηλική λεμφαδενική υποτροπή και στις απομακρυσμένες μεταστάσεις. Μια διεπιστημονική ομάδα που πρέπει να περιλαμβάνει μέλη με ειδική εξειδίκευση θερμική κατάλυση εκτελεί την επιλογή των ασθενών με βάση τα κλινικά, δημογραφικά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά του ασθενή. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής εξαρτάται από τον τύπο και την εντόπιση του όγκου, την εμπειρία του επεμβατικού γιατρού, τη διαθεσιμότητα της τεχνικής και τα χαρακτηριστικά των ασθενών. Φυσικά, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τη σκοπιμότητα, τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της θερμικής κατάλυσης σε σύγκριση με τις άλλες επιλογές διαχείρισης. Η θερμική κατάλυση θα πρέπει να θεωρείται ως εναλλακτική επιλογή έναντι της ενεργητικής επιτήρησης σε ασθενείς με τυχαία ανακαλυφθέν θηλώδες μικροκαρκίνωμα χαμηλού κινδύνου και σε ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση ή αρνούνται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, έχουν συνοσιρότητες που δεν τους επιτρέπουν να χειρουργηθούν και οι οποίες θα πρέπει να εκτιμούνται πριν το χειρουργείο ή έχουν χαμηλό προσδόκιμο ζωής. Από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά είναι παράγοντες που ευνοούν τη θερμική κατάλυση, μεγάλη ηλικία, σχετικές συνοσιρότητες, όταν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό επιθετικών μορφών καρκίνου, παράλυση ετερόπλευρων φωνητικών χορδών, άρνηση χειρουργείου και κυταρολογικά το θηλώδες καρκίνωμα κλασικού τύπου. Ενώ παράγοντες που ευνοούν τη χειρουργική επέμβαση είναι νεαρή ηλικία, όταν δεν υπάρχουν συνοσιρότητες, η οικογενειακή μορφή, ανησυχητικά κυταρολογικά χαρακτηριστικά και υψηλού κινδύνου μοριακό μοτίβο. Τώρα, υπερηχογραφικά, παράγοντες που ευνοούν τη θερμική κατάλυση είναι κεντρική εντόπιση, τα σαφή περίγραπτα όρια, απουσία επαφής με την κάψα, μονή ρησόζος, χωρίς ενδείξεις για θηριωδική επέκταση. Και παράγοντες που ευνοούν τη χειρουργική επέμβαση είναι υποκάψια εντόπιση, οπίσθια εντόπιση, παρατραχιακή εντόπιση, ολιοζώδη βροχοκύλη και εξωθηριωδική επέκταση. Ενώ θα πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση τόσο στις τεχνικές κατάλυσης υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, όσο και εξειδίκευση στη χειρουργική του θηροειδούς. Αντενδείξεις είναι η κυταρολογική υποψία επιθετικών υποτύπων καρκινώματος, απεικονιστική ανίχνευση εξωτερικής επέκτασης ή πολλαπλών νεοπλασματικών αιστείων, παρουσία λεμφαδένων ή απομακρυσμένων μεταστάσεων και ένα ανησυχητικό μοριακό μοτίβο. Θα πρέπει να ενημερώνονται οι ασθενείς όταν έχουμε ένα τυχαία ανακαλυφθέν μικροκαρκίνωμα που είναι κατάλληλη για ενεργητική επιτήρηση σχετικά με τη θερμική κατάλυση, ώστε να θεραπευτική εναλλακτική λύση ή της άμεσης χειρουργικής επέμβασης ή της ενεργητικής επιτήρησης. Επίσης, να ενημερώνονται για τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς θερμικής κατάλυσης σε σύγκριση με τις άλλες επιλογές διαχείρισης και την ανάγκη παρατεταμένης κλινικής και υπερηχογραφικής παρακολούθησης για τον αποκλεισμό πιθανών υποτροπών. Ραδιοσυχνότητες, πάλι λέιζερ και μικροκύματα μπορεί να είναι οι τεχνικές. Και η χρήση εθανόλης και χάιχου δεν είναι κατάλληλες για τη θεραπεία μικροκαρκινωμάτων λόγω επαρκών στοιχείων και τεχνικών περιορισμών. Συμπερασματικά όμως, λόγω της απουσίας συνοσιρωτήτων, του υψηλοτέρου κινδύνου μεταστάσεων στους λεμφαδένες και της ανάγκης διαβίου παρακολούθησης, η άμεση χειρουργική επέμβαση παραμένει καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση για το μικροκαρκίνωμα του θηροειδούς σε νεαρά άτομα. Τώρα, στα φυλακιώδη νεοπλάσματα, η χειρουργική επέμβαση παραμένει το καθιερωμένο πρότυπο θεραπείας λόγω του κινδύνου καθυστερημένης διάγνωσης και απομακρυσμένης μετάστασης σε εκείνες τις φυλακιώδεις βλάβες που αντιστοιχούν σε φυλακιώδεις καρκίνους. Η θερμική κατάλυση θα πρέπει να περιορίζεται σε ασθενείς με φυλακιώδεις βλάβες που διατρέχουν χειρουργικό κίνδυνο, δεν παρουσιάζουν ύποπτα χαρακτηριστικά στο υπερηχογράφημα και έχουν αρνητικές μοριακές εξετάσεις ως μια εναλλακτική λύση στην κλινική επιτήρηση. Επίσης, θα πρέπει να θεωρείται ως παρηγορητική θεραπεία στον ανεγχείρητο θηροειδικό καρκίνο για τη ταχεία μείωση του φορτίου του όγκου και τη βελτίωση των τοπικών συμπτωμάτων, κυρίως στο πλαίσιο της πολυπαραγοντικής θεραπείας. Επίσης, η θερμική κατάλυση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του όγκου του καρκίνου και των έλεγχο απειλητικών τοπικών συμπτωμάτων σε μη εξαιρέσιμο πρωτοπαθέας DTC, μυελοειδές ή αναπλαστικό καρκίνωμα. Τώρα, όσον αφορά τις τοπικές τραχυλικές υποτροπές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση προοδευτικά επιδεινούμενων ανθεκτικών στο ιόδιο τραχυλικών υποτροπών σε ασθενείς που είναι υψηλού κινδύνου για χειρουργείο ή αρνούνται περαιτέρω χειρουργείο.
Η διάγνωση βέβαια της υποτροπής πρέπει να επιβεβαιώνεται με παρακέντηση ή core biopsy πριν από τη θερμική κατάλυση. Ειδικές ενδείξεις για τη διαχείριση των τοπικών τραχυλικών υποτροπών είναι ότι θα πρέπει να εξετάζεται κυρίως έφτραυση στους ασθενείς με περιορισμένο προσδόκιμο ζωής, προηγηθέντζε λεμφαδενικούς καθαρισμούς, χειρουργικές επιπλοκές, μικρό μέγεθος μεταστάσεων και περιορισμένο αριθμό διηθημένων λεμφαδένων στα πλάγια τραχυλικά επίπεδα. Ενώ θα πρέπει να αποθαρρύνεται, εκτός για παρηγορητικούς λόγους, σε ασθενείς με εκτεταμένη δίσταση λεμφαδένων, υποτροπές στο κεντρικό διαμέρισμα, όταν η υποτροπή προσλαμβάνει το ραδιενεργό ιόδιο και όταν οι κλινικοί και ιστολογικοί παράγοντες που όταν υπάρχουν κλινικοί και ιστολογικοί παράγοντες που υποδηλώνουν μια επιθετική νόσο. Στόχος είναι ο τοπικός έλεγχος της μεταστατικής νόσου. Εδώ τώρα για τις απομακρυσμένες μεταστάσεις θα σας πω λίγα λόγια. Είναι ο τοπικός έλεγχος της μεταστατικής νόσου σε ολιγμεταστατικούς, η μεργή επιδείνωση ασθενής και η ανακούφιση του πόνου με την ελάχιστη παρέμβαση. Σε επιλεγμένους ασθενείς με απομακρυσμένες ανθεκτικές στο ιώδιο μεταστάσεις, η θερμική κατάλυση μπορεί να προταθεί στο πλαίσιο της πολυπαραγοντικής προσέγγισης σε προχωρημένη νόσο με παρηγορητική πρόθεση ή σε επιλεγμένες περιπτώσεις για την επίτευξη τοπικού ελέγχου του όγκου. Μπορεί να γίνει σε οστικές μεταστάσεις μικρότερες από τα 20 χιλιοστά, που είναι ανθεκτικές για τοπική θεραπεία ή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί διαδοχικά η εξωτερική ακτινοβόληση για την πρόληψη ανεπιθύμητων σκελετικών συμβάντων ή για την καθυστέρηση της συστηματικής θεραπείας. Και επίσης μπορεί να εξεταστεί για υπολειμματικές ολιγομεταστατικές αιστείες του πνεύμονα και του ύπατος, ανθεκτικές στο ιώδιο, κατά προτίμηση στο πλαίσιο μιας πολυπαραγοντικής θεραπευτικής προσέγγισης. Εδώ έχουμε έναν ασθενή, είναι η πρώτη υποτροπή που έχω κάνει, που είναι σε υπερκλείδιο λεμφαδένα, σε ασθενή που δεν δύναται να χειρουργηθεί, είναι λάδι ιόδιο 131. Αυτός ο ασθενής είχε ήδη κάνει 3 χειρουργία, είχε ήδη κάνει έγχυση εθανόλυες, είχε ήδη λάβει ιόδιο και δεν μπορούσε πλέον να κάνει κάτι άλλο. Βλέπουμε λοιπόν πώς είναι η υποτροπή πριν από την RFA που ήταν είχε όγκο 1,8 ml και θυροσφαιρίνη 2. Ένα μήνα, εδώ είναι πώς γίνεται, πώς πάμε και τοποθετούμε το ηλεκτρόδιο εντός της υποτροπής. Ένα μήνα μετά ο όγκος έχει μειωθεί 56% και η θυροσφαιρίνη έχει πέσει στο 0,3. Εδώ ολοκληρώνεται σε αυτό το βίντεο, ο θερμοκαυτηριασμός είναι σε αυτήν εδώ την περιοχή. 6 μήνες μετά, ο όγκος είναι 0,3 και η θυροσφαιρίνη έχει πέσει και παραμένει σταθερή στο 0,3. Κάποια 1-2 χρόνια μετά, εγώ δεν το ξαναέβρισκα αυτή την υποτροπή και έτσι ο ασθενής δεν ξαναεμφανίστηκε. Βέβαια ήταν λίγο μεγάλος η ηλικία, γύρω στα 75 νομίζω χρονών, αλλά νομίζω έκτοτε δεν είχε άλλα προβλήματα. Εδώ είναι ένας άλλος ασθενής, και ο οποίος δεν ήθελε να χειρουργηθεί ή να πάρει ιόδιο. Πριν από την RFA, ο λεμφαδένας αυτός είχε έναν όγκο 0,7 και η θυροσφαιρίνη του ήταν 5,2. Ένα μήνα μετά είχαμε 90% μείωση και η θυροσφαιρίνη κατέβηκε στο 0,1, ενώ 6 μήνες 96% μείωση και 12 μήνες 98% μείωση και η θυροσφαιρίνη παρέμεινε σταθερά το 0,1. Επίσης, εδώ να σας δείξω το πρώτο περιστατικό με ένα φυλλώδες μικροκαρκίνωμα που πραγματοποίησα την προηγούμενη εβδομάδα. Και βλέπουμε, είναι αυτό το φυλλώδες μικροκαρκίνωμα. Το μόνο αρνητικό σε αυτόν εδώ το μικροκαρκίνωμα ήταν αυτές οι αποτιτανώσεις, οι οποίες λίγο μας δυσκολέψανε. Βλέπουμε εδώ πώς γίνεται η τοπική στην κάψα του θυροειδούς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την κατάλληλη αναλγησία. Εδώ βλέπουμε πώς πάμε να καθετηριάσουμε, να τοποθετήσουμε το ηλεκτρόδιο μέσα στο μικροκαρκίνωμα, το οποίο είναι 7,1 επί 5,6 επί τις 7,5 χιλιοστά. Πώς τοποθετεί το ηλεκτρόδιο, το οποίο το περνάμε και λίγο πίσω για να έχουμε μία ζώνη ασφαλείας. Και μετά αρχίζει ο θερμοκαυτηριασμός.
Και μετά εδώ βλέπουμε ότι πώς καυτηριάζεται. Είναι λίγο μεγαλύτερη βέβαια η ζώνη για να έχουμε ζώνη ασφαλείας και εδώ είναι το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε αγγείωση και έχουμε μία μεγαλύτερη ζώνη ασφαλείας για τον καρκίνο μας. Τώρα, να πω λίγα για τις πιθανές επιπλοκές. Συνιστάται επιμελής καταγραφή των επιπλοκών από τη θερμική κατάληψη προκειμένου να ενημερωθούν με ακρίβεια οι γιατροί και οι ασθενείς σχετικά με την ασφάλεια αυτών των διαδικασιών. Οι δύο μεγαλύτερες μείζωνες επιπλοκές είναι το βράχος φωνής που εμφανίζεται ή την ίδια μέρα ή έως και δύο μέρες μετά. Πρέπει να σταματήσουμε τις ραδιοσυγνότητες και έχει συσταθεί να γίνεται έγχυση παγωμένου ορού στην περιοχή του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, ενώ μπορεί να χρειαστούν να περάσει μέχρι και 3 μήνες. Μπορεί να γίνει κορτιζονοθεραπεία 10 ημέρες και επίσης μπορεί ο ασθενής να πάρει και βιταμίνες του συμπλέγματος B. Μία άλλη επιπλοκή, η οποία είναι αρκετά ανησυχητική για τον ασθενή και για τον γιατρό, είναι η ρήξη του όζου. Μπορεί να εμφανιστεί μέχρι και 30 ημέρες μετά από την θερμοκαυτηριασμό και η αντιμετώπιση του είναι συμπτωματικά με κορτιζόνη και αντιβίωση και μπορεί να κάνει μέχρι και 6 μήνες να περάσει. Μπορεί άλλες επιπλοκές που αναφέρονται είναι απόστημα με ρήξη όζου 50 μέρες μετά και τότε η αντιμετώπιση είναι χειρουργείο, υποθυροειδισμός, συμβάματος στο βραχιόνιο πλέγμα και σύνδρομο Χόρνερ. Ενώ από τις ελάσσονες επιπλοκές είναι το αιμάτωμα ή αιμορραγία, παροδικό βράχος φωνής, έμετος ή ναυτία, έγκαυμα δέρματος, μικρή επιθέματα αντιμετωπίζονται, αύξηση αρτηριακής πίεσης φαρμακευτικά, θηροειδίτιδα παροδική ή θηροτοξίκωση, πόνος, παρασυμπαθητικοτονικές αντιδράσεις και βήχας που σταματάμε το θερμοκαυτηριασμό. Εδώ έχουμε οι επιπλοκές που σας έλεγα, είναι η ρήξη του όζου 20 μέρες μετά από τις ραδιοσυγνότητες. Βλέπουμε πόσο πολύ εκτεταμένο και το είδημα των μαλακών μορίων. 1 μήνα μετά τις ραδιοσυγνότητες έχει αρχίσει πλέον η ρήξη και περιχαρακώνεται. 3 μήνες μετά έχει ήδη αρκετά μικρύνει και βλέπουμε 2 χρόνια μετά δεν υπάρχει καθόλου, ίσως μια μικρή πάχυνση των μαλακών μορίων σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει όζος, έχει εξαφανιστεί και ο ασθενής πλέον δεν υποφέρει. Η ασθενής αυτή αντιμετωπίστηκε με κορτικοστεροειδή, αντιβίωση και αντιφλεγμονώδη. Εδώ να πω ότι οι επεμβατικοί γιατροί που εκτελούν θερμική κατάλυση στο θηροειδή χρειάζονται κατάλληλη εμπειρία στην υπερηχογραφική ανατομία του τραχύλου και του θηροειδούς. Πρέπει να συνυπάρχει επάρκειες κατευθυνόμενες υπερηχογραφικές διαγνωστικές διαδικασίες πριν από την εκτέλεση καθοδηγούμενων υπερηχογραφικών διαδικασιών κατάλυσης. Θα πρέπει να λαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες και εκπαίδευση σχετικά με την επιλεγμένη τεχνική, κάνοντας εξάσκηση σε ένα φάντομ και παρατηρώντας τις επιπτώσεις. Και καλό θα είναι στις πρώτες περιπτώσεις ενός γιατρού να γίνεται μία επίβλεψη από έναν γιατρό έμπειρο στις διαδικασίες κατάλυσης. Επίσης, οι γιατροί που πραγματοποιούν διαδικασίες κατάλυσης και δεν παρέχουν την κλινική φροντίδα του ασθενή, θα πρέπει να επικοινωνούν με τον ενδοκρινολόγο του ασθενή, που ειδικεύεται στη διαχείριση της οζόδους νόσου του θηροειδούς, ώστε να διευκολύνουν τη μακροχρόνια παρακολούθηση του ασθενή. Και λίγα πράγματα για κάποιες νέες συσκευές, που είναι ηλεκτρόδια με 4 χιλιοστά ενεργό άκρο και είναι χρήσιμο στη θεραπεία μικρών υποτροπών, το διπολικό ηλεκτρόδιο, χρήσιμο σε εγγύους και σε ασθενείς με βηματοδότη, το εικονικό σύστημα παρακολούθησης της βελόνας, που παρέχει ευκολία στην παρακολούθηση της θέσης του άκρου του ηλεκτροδίου και το μονοκατευθυντικό ηλεκτρόδιο που είναι χρήσιμο στη θεραπεία τμήματος του όζου που εφάπτεται μερικώς σε κρίσιμες δομές. Και από τις τεχνικές είναι η έγχυση λιδοκαΐνης περιθυροειδικά στην κάψα, αποτελεσματική για την ελαχιστοποίηση του πόνου κατά τη διάρκεια της κατάλυσης και η τεχνική αγκιακής αφαίρεσης, πρώτα της κατάλυσης της αρτηρίας, κυρίως τους υπεραγγιούμενους όζους με τροφοφόρες αρτηρίες που βρίσκονται κοντά στον ισθμό και κατάλυση των φλεβών στην περιφέρεια του όζου, χρήσιμη στην πρόληψη της περιφερειακής επανεμφάνισης του όζου και φυσικά η τεχνική του υδροδιαγωγισμού. Καλό θα είναι να υπάρχει, εδώ θα ήθελα να πω 2 κουβέντες, καλό θα είναι να υπάρχει συνεργασία και συνεννόηση με τον κλινικό γιατρό του ασθενή, όπως έκανε ο κύριος Χατζητάκης με την κυρία Κότσα στο ΑΧΕΠΑ. Επίσης, θα πρέπει ειδικά στα μικροκαρκινώματα, τουλάχιστον σε αυτό το οποίο έχω κάνει εγώ, έκανα ένα ογκολογικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχε ο ενδοκρινολόγος, συμμετείχε και ο χειρουργός του θηροειδή,
για να εξετάσουν και αυτή να υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση αν θα μπορούμε να προχωρήσουμε και βέβαια θα πρέπει και η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία ίσως θα πρέπει να εξετάσει αν θα πρέπει να βγάλει και δικές της κατευθυντήριες οδηγίες και να μιλήσω εδώ ότι υπάρχει και μια διεθνής μελέτη για να γίνονται registry τα μικροκαρκινώματα και να βγουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαι κύριε Γερίνη για την πολύ καλά τεκμηριωμένη ομιλία σα, για την λεπτομερή παράθεση πηγαίων που υπάρχουν και για την έμφαση στη σημεία που έχουν σημασία κυρίω στο θέμα του ελληνικού. Που ήταν πράξη συζήτηση, εγώ θα πρέπει να παρακαλέσω τον κύριο Γερίνη για τα δικά τη πόλη. Καταρχήν, ευχαριστώ και εγώ την κυρία Γέλη και για τη σημερινή διάλεξη και για την ευκαιρία που μα έδωσε εδώ στο ΑΕΠΑ να ξεκινήσουμε όλοι μαζί μια μέθοδο την οποία τη συζητάμε και είχαμε μια κουβέντα λίγο πριν ξεκινήσετε την παρουσίαση. Είπαμε ότι δεν προχώρησε ως τις αξίες τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί έχουμε πραγματικά πάρα πολλούς ασθενείς με καλοήθεις όρους που είναι επιλέξιμοι πολύ περισσότερο από ό,τι κακοήθεις όρους. Το είπατε και εσείς ότι εκεί υπάρχει λίγο έτσι, υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί και θέλει λίγο προσοχή. Οι ασθενείς τελικά θα επιλεγούν για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν και με τη διαχείριση και κυρίως με την παρακολούθηση καρκίνου, που είναι λίγο διαφορετική. Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, εγώ θέλω λίγο έτσι να σας εκμεταλλευτώ και να μου πείτε από τη δική σας εμπειρία. Υπάρχουν κάποιοι ασθενείς που βλέποντας τους όσους από την αρχή, πέρα από αυτά που είναι για την υποτροπή του όσου, για την αρχική επιτυχία της μεθόδου, προβλέπετε ότι μπορεί τελικά να μην πάνε καλά. Υπάρχουν κάποια στοιχεία όχι για την υποτροπή, αλλά για την αρχική κακή εξέλιξη. Δηλαδή, ποιους να μην επιλέξουμε για τη μέθοδο, όχι ποιους να επιλέξουμε. Εννοείται για τους καλοήθεις όζους. Ναι, εγώ μιλάω μόνο για τους καλοήθεις αρχικά. Ναι. Κοιτάξτε, είπαμε ότι στις πολυοζώδεις βροχοκύλες δεν τις αποφεύγουμε να τις επιλέξουμε. Γιατί μπορεί να έχει ένα νόζο μεγαλύτερο, αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι αν έχει 10 όζους, μπορεί να πας να κάνεις το μεγαλύτερο και μετά να μεγαλώνει ο δίπλα όζος ή στον απέναντι λοβό. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μια ισορροπία και ίσως διαταραχθεί η ισορροπία και βλέπουμε ότι αυτοί οι ασθενείς, ενώ μπορεί ο ένας όζος να πηγαίνει καλά, μπορεί να έχουμε προβλήματα από τους άλλους όζους. Επίσης, από την πολυοζώδη βροχοκύλη, αν κρύβεται και ένα μικροκαρκίνωμα, μπορεί να μην το δούμε, να το χάσουμε. Δεν είναι εύκολη η παρακολούθηση, δηλαδή. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ή όταν έχουμε έναν όζο, ο οποίος είναι καταδυόμενος. Δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε με την τεχνική που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ χαμηλά στα κατώτερα σημεία του όζου. Θα πρέπει, δηλαδή, να κάνουμε τα 2/3 του όζου και μετά, αν μπορέσουμε και μικρύνει ο όζος και ανέβει προς τα επάνω, να πάμε σε δεύτερη συνεδρία να κάνουμε το υπολοιπόμενο σημείο. Ή μπορεί να είναι όζοι οι οποίοι πιέζουν την τραχεία. Την πιέζουν ένας πολύ μεγάλος όζος, ο οποίος πιέζει την τραχεία και της δημιουργεί κάποια στένωση. Είναι δύσκολος όζος, δύσκολο να τον ελέγξεις και οι πάρα πολύ μεγάλοι όζοι είναι αρκετά δύσκολοι γιατί και καταδύονται και πιέζουν αυτά. Βέβαια, είναι και θέμα και του ασθενή εδώ. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να χειρουργηθούν. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Τώρα εγώ εκμεταλλεύομαι, μετά θα δώσω τις ερωτήσεις κάποιος άλλος, αλλά μου επιτρέπετε σας σχολιάστε, που πολλές ερωτήσεις θα κάνω. Βλέποντας λίγο έτσι τις οδηγίες που παρουσιάσατε και εσείς, αλλά και την εμπειρία, από το πρώτο και δεύτερη γραμμή, ανάλογα με το είναι συμβαγή πιστικό, δηλαδή το αν θα πάρει να χρησιμοποιήσει μεθανόλ πρώτα, το χρησιμοποιείτε. Ναι, ναι, το χρησιμοποιώ. Δηλαδή, προτιμάτε στου κυστικού. Στου καθαρά κυστικού όζου. Καθαρά κυστικού ή στου μεικτού. Στου μεικτού, αν έχουμε μέχρι και 50%, θα τον κάνω θερμοκαυτηριασμό. Στου καθαρά κυστικού. Εγώ δεν κάνω εθανόλη και έτσι τους στέλνω σε άλλο συνάδελφο. Δεν έχω το χρόνο για να κάνω, αλλά δεν τους αποφεύγω να τους κάνω, γιατί εντάξει, αφού έχουμε κάτι πιο εύκολο,
και κάτι πιο γρήγορο, με πιο άμεσο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα πρέπει, ειδικά όταν είναι κατεξοχήν κυστικός ή κυστικός, νομίζω ότι δικαιούται ο ασθενής να κάνει πρώτα εθανόλη, να κάνει αλκοόλη. Εγώ κάνω όταν είναι κατεξοχήν συμπαγής. Υπάρχει και μία δυσκολία στους κατεξοχήν κυστικούς όζους. Όταν πας να κάνεις την αναρρόφηση, υπάρχει περίπτωση να αιμορραγήσει ο όζος, οπότε μπορεί να αναγκαστεί να κάνεις και αλκοόλη. Υπάρχει μια δυσκολία. Μπορεί να κάνει θρόμβους και να σε εμποδίζουν στο ηλεκτρόδιο. Είναι λίγο δύσκολη. Γι' αυτό και προτιμώ, νομίζω ότι είναι ευκολότερο, γρηγορότερο και με άμεσο αποτέλεσμα. Τώρα, αν δεν ανταποκριθούν στην αλκοόλη, που συνήθως αποκτούν και συμπαγή στοιχεία, τότε μπορεί σε δεύτερο χρόνο να κάνω θερμοκαυτηριασμό. Και μια τελευταία δική μου έτσι παρατήρηση ερώτηση για τον καρκίνο. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση και στις κατευθυντήριες οδηγίες. Και βέβαια, προφανώς δεν είναι ίδιες παντού. Ας πούμε στην Ιαπωνία, το μικροφυλλώδες το έχουν active surveillance, δεν το χειρουργούν καθόλου, το παρακολουθούν. Και στην Αμερική. Στην Ευρώπη δεν το παρακεντούν καν για να το βρουν. Δηλαδή, θεωρούμε ότι κάτω από 10 δεν παρακεντούμε. Τώρα κάτω από 7 ενδεχομένως άλλαξαν λίγο οι οδηγίες. Νομίζω ότι και εσείς το είπατε, ότι δεν είναι πρώτης γραμμής, έτσι, είναι δεύτερης γραμμής. Εκτός από τα μικροφυλλώδη, τα οποία όμως και πάλι εμείς έχουμε κλινικά προβλήματα, γιατί ένα μικροφυλλώδες μπορεί να έχει δώσει λιμφαδενικές μεταστάσεις και άρα πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι ότι είναι μόνο το μικροφυλλώδες και όχι τα υπόλοιπα, γιατί μετά θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ στην παρακολούθηση. Άρα εκεί θέλει, όπως λέτε, μάλλον η ομάδα που να αποφασίσει τελικά αν τελικά πάρουμε μια τέτοια απόφαση. Ναι, επειδή είναι και πολύ πρόσφατες αυτές οι οδηγίες για το μικροφυλλώδες, εγώ δεν, παρόλο που έχω ζητήσει άδεια για να συμμετέχω στο διεθνές αυτό πρωτόκολλο, γιατί είναι για τα μικροφυλλώδη, δεν ανέλαβα μόνη μου να το κάνω. Δηλαδή, συγκάλεσα ογκολογικό συμβούλιο, γιατί ήθελα τη γνώμη και του χειρουργού, που χειρουργεί το θυροειδή, και της ενδοκρινολόγου. Ήθελα να συμφωνήσουν. Δεν ήθελα μόνη μου να αναλάβω ακόμα αυτή την ευθύνη, γιατί είναι πολύ γρήγορες, πολύ φρέσκες αυτές οι οδηγίες. Και γιατί, εντάξει, καλύτερα είναι να είναι παραπάνω τρεις άνθρωποι παρά ένας. Και βέβαια δεν ήταν μόνο από την ενδοκρινολόγο του νοσοκομείου μου, το έστειλε και ενδοκρινολόγος. Δηλαδή, ο ενδοκρινολόγος που παρακολουθούσε την ασθενή ήθελε να το κάνουμε, συμφωνούσε. Οπότε, είχα ήδη ένα ναι. Η ασθενής δεν ήθελε να χειρουργηθεί, δεν ήθελε να παρακολουθείται και αποφασίσαμε να το κάνουμε. Πάντως, εδώ είναι λίγο τα πράγματα πιο δύσκολα από έναν καλοήθιο όζο. Ωραία, εγώ νομίζω ότι δεν έχω τίποτα άλλο παρατηρήσεων. Δεν ξέρω. Ευχαριστώ. Κύριε Αγγέλη, συγχαρητήρια για την πολύ εκτεταμένη και λεπτομερή παρουσίαση που συνδέεται βέβαια με τη μεγάλη σας εμπειρία. Και να σας ευχαριστήσω και μέσω ίντερνετ τώρα και για τη διαθεσιμότητα που είχατε και μας βοηθήσατε να αρχίσουμε και εμείς εδώ. Βέβαια, αυτό είναι που συμβαίνει συνήθως όταν αρχίζεις με τα πιο δύσκολα. Πληροφοριακά, λοιπόν, ο όζος των 6 εκατοστών με τον οποίο αρχίσαμε έχει ήδη μειωθεί σε 4,5 εκατοστά. Παραμένει ανάγκαιος. Τον άλλο κυστικό θα το δει αύριο η κυρία Κότσα. Και αυτός όμως αναφέρει ότι δεν φαίνεται πλέον, είχε πρόβλημα πολεμό. Ναι. Να βάλω λοιπόν, βάσει αυτού που είπα τώρα, να κάνω μια ερώτηση όσο αφορά υπάρχει για όζους που δεν είναι καταδιώμενοι, που δεν χάνονται από την εικόνα του υπέρηχου. Υπάρχει μέγιστο μέγεθος. Δηλαδή, μάλλον από εδώ και πάνω δεν θα το πειράζατε ή, όπως μας δείξατε, μπορεί να ξεκινήσεις ένα πολύ μεγάλο όζο να κάψεις όσο μπορείς και να περιμένεις μετά να μειωθεί, να ρυκνωθεί και μετά να συνεχίσεις. Νομίζω ότι αυτό θα, αν είναι ένας όζος ο οποίος ειδικά και αν είναι και μονήρης ή τέλος πάντων υπάρχουν 2-3 περίγραπτοι μικροί όζοι και δεν είναι στα πλαίσια μιας πολυοζώδης νόσου και δεν πιέζει κρίσιμες δομές ή δεν είναι καταδιόμενος ή και λίγο ελαφρά να είναι, έχω τη δυνατότητα να ανέλθει από το σημείο που βρίσκεται, ναι, θα το έκανα, θα περίμενα.
Δεν νομίζω ότι τίθεται. Δεν έχω ακούσει να τίθεται μέγιστο όριο. Μάλλον το μικρότερο όριο έχω Ναι. ακούσει. Αυτό τώρα η διαφωνία των Κορεατών με τους υπόλοιπους από 2 εκατοστά και οι άλλοι από 3 εκατοστά, εσείς πώς το βρίσκετε? Εγώ, κοιτάξτε, ο 2 εκατοστά δεν είναι και πολύ εύκολος όζος και δεν ξέρω τι συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει. Οι Κορεάτες έχουν και ένα πρόβλημα με το κοσμητικό. Με το κοσμητικό, αν είναι επιφανειακός, θα είναι κοσμητικά, θα φαίνεται. Οπότε έχουν και ένα θέμα με το κοσμητικό. Ναι, γιατί καταλαβαίνετε. Το σημείο το οποίο θα πρέπει να εξετάζεται είναι αν ο όζος είναι συμπτωματικός. Σε αυτούς συμπτωματικός είναι και το κοσμητικό, λοιπόν. Ναι, εκεί. Γι' αυτό και αν είναι ένας όζος, είναι επιφανειακός και είναι 20 χιλιοστά, θα φαίνεται, οπότε θα ενοχλεί κιόλας. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο το ότι αυτοί σχεδόν μαζί με τους Ιταλούς, γιατί και οι Ιταλοί έχουν διαπρέψει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα, είναι οι πρώτοι οι οποίοι χρησιμοποίησαν αυτή την τεχνική, γιατί δεν θέλουν να χειρουργούνται, δεν θέλουν να έχουν το μέσο τράχυλο. Αυτό, γι' αυτό είναι κοσμητικό. Γιατί είπατε πριν ότι με την αλκοόλ καθυστερείται σε σχέση με τον καυτηριασμό? Με την αλκοόλ, ένας γευστικός όζος βάζει λίγη αλκοόλ μέσα, πόση ώρα την αφήνεις, γιατί είναι θέμα χρόνου? Όχι, δεν καθυστερεί η αλκοόλ. Η αλκοόλ είναι γρήγορη. Α. Είναι γρήγορη. Όχι, δεν καθυστερεί. Έχει γρήγορο και άμεσο αποτέλεσμα. Γιατί θα αναρροφήσεις, θα βάλεις μισή ποσότητα αλκοόλης από την ποσότητα που αναρρόφησες, θα το αφήσεις λίγα δευτερόλεπτα, λεπτό, ένα-δύο λεπτά, θα την ξαναναρροφήσεις και σχεδόν ο όζος έχει μειωθεί. Δηλαδή έχει άμεσο αποτέλεσμα η αλκοόλ στους σχιστικούς όζους. Ενώ οι ραδιοσυχνότητες θα πρέπει να περιμένεις ένα χρόνο σχεδόν για να έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι πιο άμεσο. Γι' αυτό και στους σχιστικούς όζους μπορεί και να εξαφανιστεί και ο όζος αν αφαιρέσεις και το υγρό. Οπότε μπορεί να μην τον βλέπεις και όλες να βάζεις και τη βελόνα. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν τώρα γίνει ένα μεγάλο αιμάτωμα γύρω από το θυρεοειδής, έχει τύχει ποτέ να χρειαστεί χειρουργική παρέμβαση λόγω αιματώματος ή ρήξης? Λοιπόν, όχι. Δεν μου έχει τύχει. Εμάτωμα μου έχει τύχει. Εμάτωμα μου έχει τύχει, αναγκάστηκα και διέκοψα την... Όχι μία φορά, τρία αιματώματα είχα. Το ένα το νοσήλευσα και βράδυ, γιατί δεν τους κρατάω μέχρι στιγμής βράδυ για λόγους ασφαλείας. Δεν συνέβη κάτι, οπότε αποχώρησε η ασθενής την επόμενη μέρα και τους άλλους δύο τους κράτησα κάποιες ώρες παραπάνω. Η μία ασθενής και σε όλους αναγκάστηκα να διακόψω γιατί το αιμάτωμα το είδα πριν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ήταν μέσα στον αδένα ή απ' έξω? Όχι, ήταν απ' έξω από τον αδένα. Ήταν περιθυροειδικά. Και στο ένα μάλιστα συνέβη και σχετικά γρήγορα. Και έτσι τώρα οι ασθενείς έχουμε κάψει περίπου, είχαμε μία μείωση γύρω στο... Έχουμε φτάσει περίπου το 50%. Μείωση είναι 3 μήνες τώρα που τη βλέπω και θα χρειαστεί να ξανακάνουμε και δεύτερη θεραπεία. Αυτό είναι σε όζους οι οποίοι είτε στην τοπική μπορεί να συμβεί, είτε μπορεί να συμβεί και όταν είναι πολύ υπεραγγείουμενοι. Υπάρχουν, περάσουμε σε σημεία που είναι με πολλά αγγεία. Πάντως χειρουργείο μέχρι στιγμής σε αιμάτωμα δεν έχει χρειαστεί να γίνει. Δεν έχει χρειαστεί. Και στη ρήξη του όζου, ρήξεις του όζου έχω λίγες περισσότερο, είναι ασθενείς συνήθως νέοι, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν υποστεί μία επέμβαση και μετά από 2-3 μέρες που αισθάνονται καλά, πάνε και κάνουν. Είχα μια κοπέλα η οποία πήγε και έκανε στιοπλοεία, τράβαγε τα τέτοια, φυσικά έπαθε ρήξη. Εκεί είναι λίγο πιο επίπονη η παρακολούθηση στη ρήξη, γιατί πονάει ο ασθενής, μπορεί να κάνει και πυρετό, ερήθημα έχει στο τράχυλο και δεν θέλουμε να δημιουργηθεί απόστημα. Δεν έχω κάνει ούτε παρακέντηση σε ρήξη, με αντιβίωση και με κορτιζόνη, με κορτιζονοθεραπεία, μέχρι στιγμής μου έχουν πάει καλά. Μέχρι στιγμής. Και κάποιον να χρειαστεί δηλαδή άμεσα χειρουργική αντιμετώπιση? Εγώ δεν έχει τύχει να χρειαστούν άμεση χειρουργική αντιμετώπιση. Γιατί να χρειαστεί άμεση, εννοείται από το αιμάτωμα? Γενικά ρωτάω, επειδή αυτό που λέμε για λόγους ασφαλείας κρατάμε ένα ασθενή, η ουσία είναι το κρατάμε
Και μήπως χρειαστεί να γίνει κάποια άλλη παρέμβαση. Το κρατάμε κάποιες ώρες μετά. Δεν χρειάζεται να το κρατήσετε βράδυ. Άμα 4 ώρες μετά, που εγώ επειδή κάνω και μέθη, οι αναισθησιολόγοι μετά την καταστολή θέλουν 1 τετράωρο. Από την παρέμβαση και 2 ώρες μετά, άμα τον παρακολουθείς και είναι όλα καλά, δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι. Τι να συμβεί. Εντάξει, τον ειδοποίησε ότι αν συμβεί κάτι, θα σε ενημερώσει, θα τρέξει στο νοσοκομείο. Ωραία. Και ένα τελευταίο, αυτό το κόλπο που λένε αν κάψεις πολύ κοντά στο Λάρικα ή στο παλίδρομο Λαρικικό, το να καταπίνεις, να γλύφεις ταυτόχρονα παγάκια, έχει κάνει. Αυτό ναι. Δεν είναι για το παλίδρομο αυτό. Αυτό είναι για τον ισοφάγο. Είναι για να μην δημιουργηθεί θα πλάτη στον ισοφάγο, ναι. Του δίνεις παγάκια, αν ο όζος είναι κοντά και πας κοντά στον ισοφάγο, τότε καταπίνοντας ή κρύο νερό ή ένα παγάκι στο στόμα και καταπίνοντας το νερό, κάνεις την περιστατική κίνηση και δεν κάνεις θερμικό έκτοφμα στον ισοφάγο. Τώρα για το παλίνδρομο χρησιμοποιείς την τεχνική αυτή, αφήνεις μια ζώνη ασφαλείας από το παλίνδρομο ή μπορεί να κάνεις υδροδιαχωρισμό. Και στην τραχεία και στο παλίνδρομο και στο πνευμονογαστρικό μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνική του υδροδιαχωρισμού. Εγώ μέχρι στιγμής στους καλοήθεις όζους δεν πολύ χρησιμοποιώ την τεχνική του υδροδιαχωρισμού. Όμως σε υποτροπές είναι απαραίτητη η τεχνική αυτή. Πρέπει να κάνεις υδροδιαχωρισμό γιατί οι υποτροπές είναι και σε δύσκολα σημεία, δίπλα στα νεύρα, είναι χειρουργημένος ασθενής και δεν ξέρεις και πώς είναι και η ανατομία, οπότε καλό είναι να έχεις να περιβάλλεται υποτροπή από ένα διάλειμμα αντεξτρώσης, ώστε να είσαι σίγουρος ότι δεν θα δημιουργηθεί κάποια θερμική βλάβη. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες σχόλια για το κρατήριο για τους συναδέλφους που μας ακούνε. Ναι. Κυρίως, ναι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω, οπότε εσείς λέτε. Ναι. Ο κ. Πέτης είναι κυριουργός. Μάλιστα. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε υπό την έννοια της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής αυτής παρεμβάσεως σε τι διαφέρει από την παλιά και την επιχειρήνηση της υποδοχής των νόσων. Δεν άκουσα από την... Επιχειρήνηση. Από την επιχειρήνηση των νόσων παλαιότερα. Τι εννοείτε επιχειρήνηση των νόσων, γιατί δεν το κατάλαβα. Να βγει μόνο ο όζος, όχι ο αδένας. Α, δεν ξέρω, γίνεται αυτή η επέμβαση. Εγώ ξέρω ότι γίνεται η παλαιακή θηροειδεκτομή. Είναι πολύ παλιά μέθοδος αυτή η χειρουργική. Δεν ξέρω τι ακριβώς διαφέρει, τουλάχιστον. Δεν ξέρω αυτή τη τεχνική. Δεν έχει γίνει κάποια σύγκριση με αυτή την επιρρήνηση βιβλιογραφικά για να ξέρω να μπορέσω να σας απαντήσω. Μπορεί να γίνει και κατανοητή ω μέθοδο θεραπευτική αυτό για μα. Ήταν ερώτηση παγίδα για να δει πόσο παλιά είσαστε. Εντάξει. Δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει σύγκριση των δύο αυτών τεχνικών. Και δεύτερον, η επιρρήνηση είναι ένα χειρουργείο, δεν είναι πάλι. Έχει στο τράχυλο, ενώ τουλάχιστον έχει κάποιες επιπλοκές σαν χειρουργείο. Από την έννοια των αποτελεσμάτων εννοούσα. Έχει κάποια διαφορά αυτό το πράγμα, γιατί οι υποτροπές των νόσων με τέτοιου είδους κοινωνική παρέμβαση ήταν τεράστια το ποσοστό. Όχι, δεν έχει υποτροπές τεράστιες ο θερμοκαυτηριασμός. Το κάνεις επιλεγμένα σε όζους οι οποίοι μικραίνουν. Υπάρχει πιθανότητα στους 24 μήνες ή στα 5 χρόνια να γίνει μια αύξηση ξανά του όζου και να χρειαστεί ξανά θεραπεία, αλλά το ίδιο απλό θα είναι με την πρώτη φορά. Και όσο κάποιος αποκτάει εμπειρία και κάνει τον υδροδιαχωρισμό και κάνει πιο ολοκληρωτικό καυτηριασμό, τόσο λιγότερο θα είναι και η υποτροπή. Αυτό το υποτροπό πόσο είναι, μπορείτε να
Μπορώ να σας πω τι εννοείται. Το 1 τέταρτο περίπου σας έδειξε μία διαφάνεια. Το 1 τέταρτο των όζων που καυτηριάζονται μπορεί να χρειαστούν ξανά καυτηριασμό. Και άλλη ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση. Θέλατε, η κυρία Κότσα ή η κυρία Γκέλη, να κάνετε ένα σχόλιο για το κλείσιμο? Εγώ έχω χαρεί πάρα πολύ που ξεκινήσατε στο ΑΧΕΠΑ να κάνετε καυτηριασμό. Νομίζω ότι λείπει από τη Βόρεια Ελλάδα ο κύριος Κατζηδάκης να κάνει τους καυτηριασμούς. Λείπει από τη Βόρεια Ελλάδα και θα πρέπει να μπείτε και πιο θερμά. Κύριε Χατζηδάκη, καιρό έχετε να βάλετε τώρα. Κυρία Κότσα, να του στείλετε. Γιατί δεν έχετε. Έχετε καιρό να βάλετε. Εγώ να πω με τη σειρά μου ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουμε ένα καινούριο ακτινολογικό στο ΑΧΕΠ, ενός τμήμα που έχουμε εξαιρετική συνεργασία σε κάθε επίπεδο και μας δίνεται ευκαιρία σε ασθενείς τέτοιους να έχουμε και μια θεραπευτική μέθοδο η οποία παρακάνει τη χειρουργική επέμβαση όταν φυσικά και δεν χρειάζεται. Γιατί αν χρειάζεται, εννοείται ότι θα στραφούμε στους χειρουργούς, δεν το συζητάμε. Και ευχαριστώ και πάλι και εσάς για την εμπειρία που μας μεταφέρατε και τις ευκαιρίες. Εγώ θέλω, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ένιωθα μία μοναξιά. Και έτσι τουλάχιστον έχω τον κύριο Χατζηδάκη τώρα και μπορώ είναι να... Και άλλοι, είναι και άλλοι δύο-τρεις συνάδελφοι, κύριε Γέλη, που... Είναι και άλλοι δύο-τρεις συνάδελφοι. Ναι, ναι. Συζητάω και με αυτούς, να ξέρετε. Και με αυτούς συζητάω. Ξέρω ποιοι είναι, συζητάμε και μαζί. Θέλω να γίνουμε πολλοί. Θέλω να γίνουμε πολλοί γιατί έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ειδικότητες. Και δεν θα ήθελα να συμβεί αυτό. Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να το κάνουμε εμείς αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε. Εγώ είδα την ευκαιρία και την άνεση του κυρίου Χατζηδάκη που τη θαύμασα. Ομολογώ δεν είχα στην αρχή όταν το ξεκίνησα τη δική του άνεση. Και νομίζω ότι κύριε Χατζηδάκη λίγο πιο δυνατά. Να τα βοηθήσει και η ενδοκρινολόγος και νομίζω ότι θα γίνει πολύ καλή δουλειά. Γιατί στην Ευρώπη γίνεται χαμός με αυτή τη μέθοδο. Το ίδιο αρχίζει τώρα και στην Αμερική. Με πολλές μεθόδους γίνεται χαμός στην Ευρώπη, αλλά η Ελλάδα είναι λίγο... Εντάξει, αυτό είναι κάτι πολύ απλό και γρήγορο και νομίζω ότι... οι επεμβατικοί ακτινολόγοι έχουν τη δυνατότητα γιατί κάνουν πολύ δυσκολότερα πράγματα από αυτό. Πρέπει λίγο να ενισχυθεί και αυτός ο τομέας. Έχει αυτό τις δυσκολίες του, μην το υποβαθμίζετε, κάνετε, είναι δύσκολο αυτό που κάνετε. Δεν το υποβαθμίζω, απλώς όμως πρέπει να δοθεί και σε αυτό μια ευκαιρία. Και σε αυτή τη μέθοδο νομίζω ότι αξίζει μια ευκαιρία. Γι' αυτό τα είπαμε σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε καθηγητά, κύριε Πρασόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Επίσης ευχαριστούμε και για την πολύ καλή ομιλία και για τα καλά λόγια και για τις προγραμμές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.